ξεραμένα ελαιόδεντρα, χαμένη παραγωγή και μηδενικά έσοδα είναι η εφιαλτική πραγματικότητα που έφερε σε παραγωγούς του Δήμου Βιάνου η Λειψιδρία. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται σε χωράφι της περιοχής, όπου τα ελαιόδεντρα έχουν παραδοθεί στις υψηλές θερμοκρασίες και στην έλλειψη βροχοπτώσεων. Η κατάσταση είναι υπερβολικά πολύ σοβαρή και μη αναστρέψιμη, για φέτος τουλάχιστον. Γιατί έχουν εξεραθεί κάποιες γεωτρήσεις, οι πηγές που είχαμε δεν υπάρχει νερό και προσπαθούμε με το σταγονόμετρο να συντηρήσουμε κάποιες ελιές, εάν συντηρηθούν. Επηρεάζει η παραγωγή για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που στο παραλία θα θέλουν οι άνθρωποι να φυτέψουν τα θερμοκήπια τους, δεν θα έχουν νερό. Όχι, καθόλου. Από 19 Μαρτίου έχει να βρέξει. Και επηρεάζει αυτό την παραγωγή. Και την παραγωγή, και τις ελιές, και κτηνοτροφία μας, σε όλα. Η περιγραφή του Δημάρχου αποτυπώνει τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Έχουν στερέψει γεωτρήσεις στις περιοχές Βαχουθιάνος Ξηρόκαμπος, Άγιος Βασίλειος και Κόρνιας Πεύκου, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει παραγωγή, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Τώρα το ζητούμενο είναι αν και πώς θα ανατραπεί η κατάσταση. Οι πηγές έχουν στερέψει, γεωτρήσεις έχουν στερέψει και στερεύουν καθημερινά. Και πολλές περιοχές δυστυχώς δεν έχουμε νερό. Η χρονιά έχει χαθεί. Η επόμενη χρονιά, εάν βγάλει νερό, εάν πραγματικά βρέξει και κάνει χιόνια στο ψηλά, εμείς είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε 750 μέτρα υψόμετρο ο Πεύκος. Μπορεί να υπάρχει ένα 10% που την έχουν παλέψει λίγο και κάποιο με ένα μεγάλο ποσοστό, 80% δεν την έχουν παλέψει καθόλου. Με το σταγονόμετρο οι βροχοπτώσεις, με το σταγονόμετρο και τα έσοδα για τους ηλαιοπαραγωγούς. Μάλιστα, όπως τονίζουν, πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τον κλάδο και άλλοι το έχουν ήδη κάνει. Βάζουν λιπάσματα, βάζουν νερά, βάζουν τα πάντα, με αποτέλεσμα μηδέν. Πόσο να αντέξουν. Έχει γίνει τώρα 3, 4, 5 χρόνια. Πόσο να αντέξει ένας παραγωγός να πληρώνει χωρίς να εισπράττει. Τόσα έξοδα, τόσο λιπάσματα, κλαδέματα, όλα τα που έχουν πάει καμένα. Έχουν εξαραθεί τα μισά. Όλες οι καλλιέργειες, όχι μόνο οι ελιές, και ακόμα και τα περβόλια που είχαν στα σπίτια κάποιες οικογένειες, τώρα δεν μπορούν να τα συντηρούν. Δεν έχουν τίποτα. Την ίδια ώρα, ο πονοκέφαλος της έλλειψης εργατών γης παραμένει και όπως τονίζει ο Δήμαρχος, το πρόγραμμα για τους μετακλητούς εργάτες από τρίτες χώρες κολλάει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τους αγρότες. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα γραφειοκρατίας. Δηλαδή, για να έρθει σήμερα ένας εργάτης, πολλές φορές με το να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να κάνει τα χαρτιά του, μέχρι να εγκριθούν όλα αυτά, έχει περάσει η καλλιεργητική περίοδος. Θέλει πολύ βελτίωση, δηλαδή να γίνει πιο απλό για να μπορούν αυτοί οι μετακλητοί εργάτες να έρχονται. Θεωρώ ότι θα αναγκαστούμε να πάμε σε άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις όπως πιο παλιά, λίγο πιο παλιά χρόνια, που βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον, μαζεύαμε τις δικές σου, μετά πηγαίναμε στις δικές μου. Αναγκαστικά, γιατί τα εργατικά χέρια είναι πολύ λίγα. Και όταν τα βρεις, είναι πολύ δάπανα δυστυχώς. Τα αγκάθια στον αγροτικό κλάδο είναι πολλά, με τους κατοίκους και τον Δήμαρχο της Βιάνου να ζητούν μέτρα στήριξης από το κεντρικό κράτος.